Καλημέρα λοιπόν στο Μάκη Βοδίδη, τον πρώην Υπουργό, τον Τομεάρχη Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσω τη συνομιλία μαζί σας από αυτό που ρωτούσα και νωρίτερα τον κύριο Σπίρτζη και που βλέπω στα πρωτοσέλιδα του τύπου. Ήξεραν. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω εάν εσείς θεωρείτε ότι η κυβέρνηση είχε κάποιον λόγο εκείνο το βράδυ να ξέρει για νεκρούς και να μην το λέει. Ο κύριος Σπίρτζης, για παράδειγμα, μου είπε: εμείς δεν ξέραμε. Είχαμε ανεπίσημες πληροφορίες για δύο. Και αν ξέραμε, θα τους κρύβαμε, θα τους παίρναμε σπίτι μας. Τι λέτε γι' αυτό? Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω για ποιο λόγο να κάνει τέτοιο είδους χειρισμό η κυβέρνηση. Γνωρίζω όμως ότι εκείνο που μπορώ να σας πω, δηλαδή, έτσι, και το οποίο είναι διαπιστωμένο, είναι ότι υπήρχε η γνώση. Τώρα, το αν μετεφέρθη ή δεν μετεφέρθη, αυτό προφανώς δεν μπορώ να σας το πω. Αν όμως δεν μετεφέρθη, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι το γνωρίζει ο αρχηγός της πυροσβεστικής ή το γνωρίζουν άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες και δεν το λένε σε μια σύσκεψη στην οποία έχουν καλέσει τα μέσα, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι εφιαλτικό, είναι απαράδεκτο. Εάν δεν το λέει με δική του ευθύνη αυτός που το ξέρει, γιατί οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι προφανές ότι το γνωρίζουν. Τώρα, υπάρχει δήλωση Κουρουπλή που λέει ότι υπήρχαν ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες για νεκρούς. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κ. Σπίτζης επίσης λέει ότι κάτι ξέρανε. Για δύο ανεπίσημα. Εντάξει. Αλλά πάντως και δύο να είναι, δεν φέρνεις, με συγχωρείτε πολύ τα κανάλια, υποτίθεται τη στιγμή που διαχειρίζεσαι μία τόσο βαριά κρίση. Ο Πρωθυπουργός είναι μέσα στο κέντρο επιχειρήσεων. Τα κανάλια έρχονται για να πούνε τι, δηλαδή, στους ανθρώπους που βλέπουν αυτή τη σκηνή? Ότι είναι υπό έλεγχον η πυρκαγιά? Αλλά αποκρύπτεται έστω και το ενδεχόμενο στην ενημέρωση που γίνεται και στη συζήτηση, εγώ να το πω ως ενδεχόμενο, να υπάρχουν νεκροί? Και εκεί, με συγχωρείτε, επειδή η ώρα που γίνεται η σύσκεψη υποτίθεται ότι έχει τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο, έτσι δεν είναι? Δεν ενημερώνεται και δεν ξέρουν για το τι έχει γίνει? Δηλαδή, εκεί δεν υπήρχαν αστυνομικοί να τους πούνε τι έχει γίνει? Δεν υπήρχαν πυροσβέστες να τους πούνε τι έχει γίνει? Δεν υπήρχαν δημοτικοί και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι να τους πούνε τι έχει γίνει? Αλλά εμφανίζεται ένας πρωθυπουργός να λέει ότι εντάξει, τώρα η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Υπό έλεγχο, από ό,τι είπαμε, δεν είπε ποτέ ο κύριος. Τι εικόνα είναι αυτή? Τι εικόνα είναι αυτή? Και ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος κάνει αυτό το χειρισμό? Τι έχει στο μυαλό του? Τι είδους άνθρωπος είναι που πάνω σε αυτή την καταστροφή εκείνο που προσπαθεί να κάνει είναι να δώσει μια εικόνα ψευδέστατη ότι έχει υπό έλεγχο μια κατάσταση η οποία όχι απλώς ξεφύγει υπό έλεγχο, έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, έχει αφήσει μια εκατόμβη από πίσω. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Βορύδη, κύριε Υπουργέ, εσείς υιοθετείτε την άποψη, τη θεωρία ότι ήξεραν, είχαν αυτό το κλίμα έστω, αλλά το έκρυψαν. Γιατί να το κάνουν, τι θα κέρδισαν? Θέλω να πω, δύο ώρα βγήκε ο κύριος Γιαννακόπουλος και είπε: έχουμε 20 νεκρούς. Προφανώς η εκτίμηση είναι, υπάρχει πάντοτε μία πίεση, και να σας πω ποιο είναι το κίνητρο αυτή του χειρισμού. Γιατί εγώ θα σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Στο κέντρο επιχειρήσεων, υποτίθεται ότι εκείνη την ώρα, ποια είναι η εικόνα που θέλεις από το κέντρο επιχειρήσεων? Τι κάνει ένα κέντρο επιχειρήσεων? Έχει ζωή πληροφοριών και διαβάζει εντολές. Αυτό είναι το κέντρο επιχειρήσεων. Τι δουλειά έχουν τα κανάλια μέσα στο κέντρο επιχειρήσεων σε κάθε περίπτωση? Είναι προφανές ότι γίνεται επικοινωνιακή διαχείριση. Ποια είναι η επικοινωνιακή διαχείριση? Ότι έχει γυρίσει ο Πρωθυπουργός και είναι εκεί και είναι στο μέτωπο και παλεύει. Αυτή η εικόνα δεν μπορεί να μαυρωθεί από τους νεκρούς. Αυτό είναι που προσπαθούν να αποφύγουν. Και κρίνουν εκείνη τη στιγμή ότι αυτό μπορεί να αποσιωπηθεί. Γιατί αυτό που είναι μείζον είναι η επικοινωνιακή διαχείριση. Η κυβέρνηση εγώ αυτά ρωτώ, που... λοιπόν, πάνω σε αυτή την καταστροφή, αυτό που τους ένοιαζε αυτούς τους ανθρώπους είναι η επικοινωνία. Την ώρα δηλαδή που θα έπρεπε, με συγχωρείτε, να χρησιμοποιηθούν, αν μη τι άλλο, η τηλεοπτική διάβλη και τα ραδιόφωνα, προκειμένου να εκπέμπουν κατευθύνσεις, οδηγίες για να είναι αποτελεσματικότερη η διάσωση ή η απόπειρα κατάσβεσης ή ό,τι κάνανε εκείνη την ώρα, αυτό που πάνε είναι να δείξουμε μια ωραία εικόνα της κυβέρνησης, η οποία ελέγχει την κατάσταση και να είναι και ο Πρωθυπουργός εδώ, είναι και οι υπουργοί, και συσκέπτονται για να το αντιμετωπίσουν. Κύριε Βορύδη, αυτό που απαντάει η κυβέρνηση είναι ότι έχετε επιδοθεί σε ανέσχυντη την βορυχία
στην πλάτη των νεκρών με στόχο το πολιτικό όφελος και να αποκομίσετε εσείς επικοινωνιακά ωφέλη, λέει η κυβέρνηση, και στο ίδιο κλίμα εντάσσει και αυτό που λέτε, δηλαδή ότι επειδή ο Πρωθυπουργός είπε ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη, αυτοδικαίως θα πρέπει και να παραιτηθεί. Και θέλω την απάντησή σας. Κοιτάξτε, να πάω στο πρώτο, το οποίο μου φαίνεται πολύ απλό. Η έννοια της πολιτικής ευθύνης, ξέρετε, δεν είναι φιλολογικού χαρακτήρα, διότι με την έννοια που το λέει, αν καταλαβαίνω καλά τι λέει ο κύριος Τσίπρας, πολιτική ευθύνη έχει πάντοτε η κυβέρνηση, εξ ορισμού και εκ του συντάγματος. Είναι εκείνη που είναι υπεύθυνη για την διαχείριση και την διοίκηση της εκτελεστικής εξουσίας και της δικής σου. Άρα, τι πολιτική ευθύνη? Αυτή η πολιτική ευθύνη πάντοτε υπάρχει. Πολιτική ευθύνη είναι η εξής. Δεν φταίω εγώ προσωπικά για κάτι, εγώ ο υπουργός. Είτε γιατί εγώ έχω μεταβάσει αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο θέμα, είτε γιατί εγώ δεν έχω δώσει εντολή και δεν έχω εμπλακεί, είτε γιατί οι εντολές που έχω δώσει εγώ είναι σωστές. Άρα εγώ προσωπικά, ο υπουργός Σπίριτζης, ο υπουργός Κουρλέτης, ο υπουργός Τόσκας, δεν φταίω προσωπικά. Ο πρωθυπουργός Τσίπρας. Αλλά επειδή η υφιστάμενή μου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο Καπάκης, ο Αρχηγός Πυροσβεστικής, ο αξιωματικός, ο ανώτατος πυροσβεστικής που χειρίστηκε την κρίση, ο χι αστυνομικός, η υφιστάμενή μου τα κάναν θάλασσα. Και επειδή εκεί υπάρχουν εγκληματικές παραλήψεις, ο υπουργός που δεν έχω κάνει λάθος ενέργεια, αναλαμβάνω την ευθύνη για τις παραλήψεις της δικής μου. Και αφού αναλαμβάνω την ευθύνη για τις παραλήψεις της δικής μου και τα σφάλματά τους, εγώ επειδή είμαι εύστικτος, παρότι προσωπικά μπορεί να μην φταίω και προσωπικά να μην είμαι υπόλογος, αλλά παίρνω την πολιτική ευθύνη και παραιτούμε. Αυτό είναι το νόημα της πολιτικής ευθύνης. Αλλιώς η πολιτική ευθύνη είναι κενό περιεχομένου ή είναι ταυτολογία. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, επιτρέψτε μου, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε μία... Το δεύτερο εννοείται αυτό που σας καταλογίζει η κυβέρνηση, ότι ουσιαστικά εκμεταλλεύεστε ακριβώς και παίζετε παιχνίδια επικοινωνιακά στην πλάτη των νεκρών. Ναι, πρώτον, να θυμίσω ότι εμείς δεν κάναμε αυτό που κάναν άλλοι. Εμείς τρεις μέρες δεν μιλήσαμε καθόλου. Αλλά υπάρχει και μια ευθύνη τώρα, εγώ θα πω, όλων των πολιτικών δυνάμεων. Αλλά και του δικαστικού σώματος. Διότι δεν μπορεί να υπάρχουν οι 91 νεκροί και οι πολύ αγνοούμενοι που ο αριθμός τους μένει ακόμα να προσδιοριστεί. 25, το ανακοίνωσαν χθες. Εντάξει, το ανακοίνωσαν, αλλά εγώ κρατώ μια επιφύλαξη, αυτό ναι. Θα δούμε. Και τα χιλιάδες κατεστραμμένα σπίτια, οι χιλιάδες περιουσίες που θα στάθουν. Να έχει γίνει λοιπόν όλο αυτό και, προσέξτε, όποιος σηκωθεί να πει ότι εγώ θέλω να ελεγχθεί η διοίκηση για αυτό το οποίο έχει κάνει, να λέμε ότι κάνει μικροπολιτική. Αλλά αντίθετα, να πρέπει να προσχωρήσουμε όλοι στην άποψη, η οποία είναι και εντελώς φαλερή, ότι όλα είναι άρτια καμωμένα, ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούσε να γίνει, ότι δεν υπάρχει κανένα σφάλμα και ότι εν τέλει ήταν αναπότρεπτο και αναπόδραστο το να χαθούν όλες αυτές οι ζωές. Την ώρα που με συγχωρείτε, δεν έχει εξηγηθεί καθόλου και είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθεί πώς με βαθμό ετοιμότητας, βαθμό επικινδυνότητας 4 που τον δίνει η ίδια η Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, και υποτίθεται ότι αυτό πρέπει να βάλει σε αυξημένη ετοιμότητα όλη τη δημόσια διοίκηση, ώστε να ελεγχθεί η φωτιά. Αυτή η φωτιά ξεκινάει και δεν ελέγχεται. Κύριε Βορύδη, δεν υπάρχουν θετικά μέσα, προσέξτε. Δεν εξηγεί κανένας, σας λέω γιατί. Η έρευνα αυτή όχι απλώς δεν είναι μικροπολιτική, όχι απλώς δεν είναι μικροκομματική, όχι απλώς δεν είναι εκμετάλλευση, αλλά είναι στοιχειώδης υποχρέωση δικαιοσύνης απέναντι στα θύματα. Θεωρείτε ότι αναζητούνται από την, ή πρέπει να αναζητηθούν από την έρευνα αυτή και ποινικές? Μισό λεπτό. Κύριε Στραβελάκη, ακούστε λίγο. Διότι είναι μερικά πράγματα που είναι πολύ επικίνδυνα να λέγονται. Τι μας λένε? Ότι θα πρέπει να αποδοθεί η ευθύνη για την εκατόμβη και αυτή την τρομακτική καταστροφή στην άναρχη δόμηση. Άρα με συγχωρείτε αν είναι έτσι, το πάνε και στη Μάντρα. Και επειδή αυτά πιστεύουν, θεωρούν ότι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Δηλαδή εδώ
με δεδομένη την άναρχη δόμηση που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, προσέξτε, αντί να παίρνει κανείς αυξημένα μέτρα προστασίας λόγω της άναρχης δόμησης, λέει, φταίει η άναρχη δόμηση, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Θα επανέλθω σε αυτό, αλλά επειδή είστε στο κομμάτι των ευθυνών, θέλω να ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι πρέπει να διερευνηθούν και ποινικές ευθύνες. Εννοείται. Ακούστε, κύριε Σαβουλάκη, θα σας πω κάτι ευτελές. Ποινικές ευθύνες ποιών, της περιφέρειας, των δήμων, της πυροσβεστικής, πολιτικής προστασίας. Θα σας πω αμέσως. Επιτρέψτε μου μισή κουβέντα να πω, γιατί το θεωρώ εντελώς αυτονόητο και δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό. Εάν ανάψει μία πυρκαγιά σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα, εξαμελίας εννοώ, έτσι, γιατί δεν δουλεύει καλά η ηλεκτρολογική κατάσταση, σε μια οποιαδήποτε εταιρεία και υπάρξει πυρκαγιά, αυτόματα θα πάει κατηγορούμενος αυτόματα για εμπρισμό εξαμελίας ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο ιδιοκτήτης, ο υπεύθυνος για την ασφάλεια της εταιρείας, όλοι αυτά πάνε κατηγορούμενοι. Χωρίς να υπάρξει θάνατος. Μόνο επειδή μπορεί να υπάρξει κίνδυνος. Κίνδυνος για ξένα πράγματα ή για ζωή. Άρα εδώ. Εδώ που έχουμε 91 ανθρώπους σήμερα διαπιστωμένα νεκρούς. Έχουμε εκατοντάδες τραυματίες. Έχουμε χιλιάδες σπίτια κατεστραμμένα. Δεν θα υπάρξει έλεγχος ως προς το αν τα αρμόδια όργανα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κάναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Να πω ένα στοιχειώδες. Το ξέρετε. Εννοείται έλεγχος για ποινικές ευθύνες. Βεβαίως, για ποινικές ευθύνες, για τις παραλήψεις τους. Για τις αμέλειες τους. Τις εγκληματικές τους αμέλειες. Ας πω ένα άρα ένα πρέπει τελευταίο. Να ερευνήσει κακουργήματα ο εισαγγελέας. Τώρα, εγώ τη νομικό χαρακτηρισμό δεν θα το κάνω, αλλά θα σας πω ότι προφανώς υπάρχουν ποινικές ευθύνες. Μπορεί να είναι αμέλειες. Οι αμέλειες είναι πλημελήματα, αλλά η ανθρωποκτονία εξαμελίας είναι πλημέλημα. Αλλά είναι εδώ 91 ανθρωποκτονίες. Άρα λοιπόν, προφανώς και πρέπει να ελεγχθούν. Πάντως, να σας πω ένα στοιχειώδες, κύριε Στραβαλέκη, στοιχειώδες. Το οποίο μου φαίνεται δεν έχει αναδειχθεί. Το ξέρετε ότι υπήρχε σχέδιο εκενώσεως του οικισμού Μάτι. Υπήρχε σχέδιο το οποίο έχουν συζητήσει και επεξεργαστεί σε σύσκεψη. Ναι, η Real News αποκάλυψε το σχέδιο. Το σχέδιο είναι μη σχέδιο. Δεν προβλέπει τρόπους εκένωσης. Το δεν σχέδιο λοιπόν εκενώσεως, ακούστε, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, θα μπορούσαμε να το αξιολογήσουμε λειτουργικά. Μα δεν υπάρχει, δεν έχει δρόμους διαφυγής, δεν έχει τρόπους διαφυγής. Εάν είχε δοθεί, δεν είναι έτσι που το λέτε, το προβλέπει το σχέδιο του συγκεκριμένου, ναι. Το σχέδιο του συγκεκριμένου, ναι. Προβλέπει οδούς διαφυγής, όχι, όχι. Προβλέπει μεταφορά των δημοτών από λεωφορεία. Το κείμενο, τουλάχιστον το οποίο εγώ έχω στα χέρια μου, που είναι ολόκληρη απόφαση 27, έχει φωτοτυπία η Real News, αν τη δείτε. 27 ναι. Φεβρουαρίου, μου το έλεγε ο κύριος Θανασιάς, ο αντιδήμαρχος Μαραθώνα, αυτό δεν προβλέπει οδούς διαφυγής. Λέει εγώ γενικό. Έχω δει το σχέδιο διαφυγής, το οποίο έχει υπάρξει, ναι. Σχέδιο κενώσεως, το οποίο αφορά τον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου. Άλλο αυτό. Εγώ μιλάω για το Μάτι. Μιλάω για το Μάτι. Στο εγώ, Μάτι λοιπόν, δεν υπάρχει. Εκεί κάηκαν. Οι περισσότεροι κάηκαν στο Μάτι. Εγώ λέω λοιπόν ότι αυτό το σχέδιο που είδα εγώ έχει οδούς. Το Μάτι ανοίξει το Μαραθώνα. Έχει αριθμό που μετακινεί ναι. Τα λεωφορεία. Εγώ μιλάω για το Μάτι. Έχει χρόνους μετακίνησης. Έχει χώρους συγκέντρωσης. Προσέξτε. Αλλά όλα αυτά δεν θα μπορούμε να δούμε αν δουλεύουν ή δεν δουλεύουν. Διότι δεν δόθηκε ποτέ αυτή η εντολή εκένωσης. Πάμε και στο τελευταίο ερώτημα. Άρα δεν έχετε σημασία εν τέλει. Ή μάλλον η σημασία είναι διπλή και τριπλή. Γιατί εάν μεν είχε δοθεί η εντολή εκένωσης, θα είχατε δίκιο, κύριε Στραβελάκη, να πείτε, ξέρετε, με αυτό το σχέδιο δεν το είχατε δει έτσι χάλια που είναι. Γιατί το αφήσατε, λέω για το Μαραθώνα. Ναι, τώρα, σε όλα αυτά, αυτό που απαντάει η κυβέρνηση, λέει, ποιος μιλάει, η Νέα Δημοκρατία, που μας παρέδωσε μια Ελλάδα γεμάτη αυθαίρετα, δεκαετίες νομιμοποιούσαν, ψηφοθυρούσαν. Άρα, και έρχονται λοιπόν, τώρα σωστά. Και μιλάνε, αφού στήσαν μια παγίδα θανάτου σωστά, και σωστά, κάηκαν σωστά. Οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν. Τα είπε νωρίτερα, κύριο Σπίρτζη. Να το δούμε το επιχείρημα αυτό, τι λέει. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να ακουστεί. Ότι επομένως, επειδή κάποιος από τον παππού του. Γιατί το Μάτι έχει χτιστεί στο 90% πρώτου 70. Από τον παππού του. Εγώ και εγώ είδα αυθαίρετα και το 70 και το 80 και το 90 και το 2000. Τώρα. Ναι, ναι. Το Μάτι δεν λέμε. Ναι, ναι, για το Μάτι. Το Μάτι λοιπόν στο 90% του είναι πρώτου 70. Προσέξτε. Επειδή λοιπόν κάποιος πήρε από τον παππού του
και κληρονόμεις ένα σπίτι στο μάτι, γι' αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να καεί. Αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης. Όχι. Γιατί? Όχι, η λογική γιατί είναι ότι 70, εσύ που φτιάξες, έναν αυθαίρετο, εσύ είσαι εισαγωγικά, η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, έναν αυθαίρετο οικισμό παγίδα, μη μας λες τώρα ότι εμείς δεν τον εκενώσαμε και δεν προλάβαμε. Ποιος είχε χτίσει τους δρόμους για τη θάλασσα, εμείς? Η απάντηση λοιπόν είναι. Ποιος τους έδωσε άδεια? Ο κύριος Τσίπρας, σε περίπτωση που δεν το έχει αντιληφθεί, γιατί δεν είναι το μάτι. Είναι η Χαλκιδική. Είναι η Πιερία. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα με δάση γεμάτα σπίτια. Είναι η Κερατέα, είναι το Ζούμπερι, είναι ο Οροπός. Άρα λοιπόν αυτό που λέει η κυβέρνηση σε όλους αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι ενώ η δουλειά της είναι να έχει αποτελεσματική πυροπροστασία και επειδή είναι έτσι όπως είναι δομημένα, απαιτείται να είναι δυο και τρεις φορές πιο προσεκτική. Και προσέξτε, η κυβέρνηση αυτή που εξέδωσε νόμο νομοποίηση των αυθαιρέτων, η κυβέρνηση αυτή η οποία εξέδωσε διάταγμα ειδικώς για το μάτι για την πολεοδόμησή του, η κυβέρνηση αυτή όπως και όλες οι προηγούμενες που από αυτούς που σήμερα δείχνουν ως αυθαίρετους ένφια πήρανε από τα αυθαίρετα όμως. Και εσείς παίρνατε κύριε Γορίδη, μην το λέτε. Ναι, αλλά εγώ δεν λέω ότι πρέπει να καίγονται. Μα κανείς δεν λέει ότι πρέπει να καίγονται. Όχι, βεβαίως και λένε. Γιατί όταν και επί Νέας Δημοκρατίας κάηκαν περιοχές. Το 2009 που κάηκαν 210.000 στρέμματα στην Αττική, η Νέα Δημοκρατία ήταν κυβέρνηση. Και ξεκίνησε από το Γραμματικό και έφτασε στην Παλίνη η φωτιά. Και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Το θυμάστε. Ναι, αλλά ξαναλέω. Το επιχείρημα. Γιατί αυτό συζητάμε τώρα, κύριε Σταυλάκη. Το επιχείρημα είναι τι? Ότι επειδή είναι κακή η δόμηση, άρα εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι και δεν έχω ευθύνη. Ευθύνη έχουν οι προηγούμενοι. Αυτό δεν είναι το επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι ότι μην μιλάτε εσείς που μας το παραδώσατε. Αυτό συνετέλεσε στο να παγιδευτούν οι άνθρωποι αφού δεν υπήρχαν οδοί διαφυγής και να καούν. Όπου ο κύριος Τσίπρας όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου νόμιζε ότι κυβερνά το Λουξεμβούργο. Γιατί το μάτι ανέλαβε να κυβερνά. Και το Ζούμπερι. Και τη Χαλκιδική. Που κάποιοι το δημιούργησαν πάντως. Δεν έγινε μόνο του, δεν έπεσε από τον επαναλαμβάνω λοιπόν. Αυτό όμως τι να συζητήσουμε επομένως. Ότι άρα δεν φέρουν ευθύνη, γιατί το 60 και το 70 και το 80 χτίστηκε με έναν ορισμένο τρόπο η Αττική. Άρα δεν έχουν ευθύνη, ρε παιδί μου, 91 οι νεκροί. Πάμε παρακάτω, επόμενος. Και η επόμενη πυρκαγιά άλλη 91. Για να κλείσουμε, εσείς νιώθετε ότι από αυτό το λόγο σας αντιστοιχεί ένα μικρό κομμάτι είναι της πολιτικής ευθύνης? Είναι προκλητική η επιχειρηματολογία. Είναι ντροπή στη μνήμη των θυμάτων να ακούμε τέτοια πράγματα. Είναι προκλητική. Είναι ντροπή να το λέμε αυτό στους ανθρώπους. Για να κλείσουμε, κύριε Βορίδη, για να το ξεκαθαρίσουμε, εσείς νιώθετε ότι για αυτό το λόγο, για το γεγονός ότι το μάτι ήταν ένα τεράστιο αυθαίρετο, νιώθετε ότι σας αντιστοιχεί ένα μικρό κομμάτι της πολιτικής ευθύνης για την τραγωδία? Μιλάτε για μένα? Όχι εσάς. Για τη Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία, προφανώς όχι εσάς. Την Νέα Δημοκρατία. Φυσικά και η πρώτη ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας τι έλεγε? Οι διαχρονικές ευθύνες. Αλλά προσέξτε, αυτό όμως δεν μπορεί να μας οδηγεί στο ότι δεν θα κάνουμε τίποτα. Γιατί αυτό είναι που μας λένε. Ότι εδώ δεν έχουν διατάξει την εκένωση, δεν έχουν ελέγξει την πυρκαγιά, έχουν στείλει το δρόμο μέσα στη φωτιά γιατί έχουν κλείσει τη μαραθώνος και δεν τον αφήνουν να το χρησιμοποιήσει ως όδευση διαφυγής. Δεν έχουν χρησιμοποιήσει τα συστήματα που τους έχουμε δώσει για έγκαιρη προειδοποίηση. Δεν έχουν βγάλει τίποτα από όλα αυτά και έρχονται και λένε η άναρχη δόμηση. Τροπή. Πάντως διαβάζω ένα μήνυμα Κροατή που τελειώνει σε 9.75 που λέει από τα εκατοντάδες που έχω μπροστά μου, που λέει τώρα ποιοι μιλάνε? Αυτοί που τότε όταν κάηκε η Ηλία και είχαμε δεκάδες νεκρούς μιλούσαν για το στρατηγό Άνεμο? Και συγκρίνει ο καλός σας ακροατής την δεκαήμερες πυρκαγιές με το πεντάωρο της πυρκαγιάς. Το συγκρίνει. Προσέξτε, εγώ καταλαβαίνω να είμαι στρατευμένοι ορισμένοι στην υπεράσπιση της αριστερής διακυβέρνησης για να μην τους νοιάζει τίποτα άλλο. Αλλά πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε μία αίσθηση στοιχειώδη εδούς και μία αίσθηση στοιχειώδη ευθύνης. Λοιπόν, αλλιώς, ξαναλέω, αυτό λειτουργεί ακριβώς ανάποδα. Δηλαδή, αντί εδώ να υπάρξει
κατεσχήνη, συνείδηση, αντίληψη του σφάλματος, συγνώμη και μετάνοια και προσπάθεια να αναμορφωθούν αυτά που είναι κακό κείμενα σε επίπεδο προσώπων επιλογών, προσωπικών επιλογών, αλλά και σε επίπεδο διοικητικής λειτουργίας όπου αυτή εντοπίζεται, αντί να γίνεται αυτό, ερχόμαστε και λέμε φταίει το 60, το 70, το 80, δεν ξέρω τι φταίει, αλλά εγώ δεν θέω σε τίποτα, τα έχω κάνει όλα πάρα πολύ ωραία και επομένως ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα αυτά θα είναι τα αποτελέσματα. Κύριε Βορύδη, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ήταν ο τομεάρχης εσωτερικών, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μάκης Βορύδης.